Εντάξει, και μας αρέσει ο διπλανός μας, ναι. Βλέπω όταν τρέχεις, μωρό μου το πρωί, το τζόκινγκ κάνει τέλειο κορμί. Και μένα μου αρέσει πολύ η γυμναστική. Υπάρχει ένας τρόπος να κάνουμε μαζί, να κάνουμε push-ups, να κάνουμε push-ups, να δεις την πανάτη γυμναστική. Είδατε όμως γυμνάζεται, γιατί βάλτε, όχι γυμνάζεται, την είδες όπως σκύβει. Κοίτα, κοίτα, όπ, κανένα ψυχή, τρικέφαλος. Ναι, ναι, εδώ, κατέβασε τη λίγο ηλία, όπως σκύβει. Όπως σκύβει εκείνη, ε. Όχι εκείνος, εκείνη, μετά. Έρχεται και η κοπέλα, να τη σκύψε λίγο κοπελιά. Ε, κοίτα, εκεί το βλέπεις το, μήπως πετάγεται. Έτσι. Γίνεται μισ το ιού. Α, τώρα για μητόιο, μιλάμε για τα κορίτσια παρακάτω. Μη δεις μητόιο. Έτσι έχεις πέσει, τελείωσες. Τι νομίζεις, είναι γυναίκες, τόσα αυτά θέλουν. Και τώρα που είπαμε για ρούχα, παιδιά μου, παιδιά, θέλω να σας πω το εξής. Μην μπλένετε ότι σήμερα είναι πώς το λένε, η έκλειψη ηλίου. Ναι, έγινε. Έγινε. Στην Αυστραλία. Λοιπόν, ακούστε, παιδιά, λοιπόν, μπορεί τα αστρικά φαινόμενα να είναι λίγο επικίνδυνα. Να μην βάλεις πλυντήριο. Έβαλα. Έβαλες πλυντήριο. Λοιπόν, παιδιά μου, πρέπει και το πλυντήριο να το βάζεις με τα άστρα. Με τα άσπρα. Πρέπει να κοιτάμε αστρολογικά τα χρώματα που έχουν τα ρούχα, αν ταιριάζουν με τα χρώματα του ατόμου που βάζει το πλυντήριο. Τι εννοεί, δηλαδή πρέπει αστρολογικά να ταιριάζουν τα ρούχα με το άτομο που βάζει το πλυντήριο. Έβαλα χρωματιστά. Εσύ είσαι χρωματιστή. Δεν έβαλα αυτά. Γενικά. Α. Φαντάζομαι ότι τα χρώματα εννοεί. Στα ρένια, αν είσαι, ξέρω εγώ και τέτοια. Εγώ να μην βάζω μαύρα, να μην βάζω άσπρα. Μόνο χρωματιστά θα βάζω. Θα αλλάζω με καμιά γειτόνισσα με λαχρινή. Να τον έχω μαύρα, τη λέω να μου βάλει το πλυντήριο, θα βάζω τα χρωματιστά. Μπορεί να τα αλλάζει με την εποχή. Αν, α πούμε, έχει άλλη αστρολογική. Και κάθε πότε θα βάζω πλυντήριο. Κάθε φθινόπωρο, κάθε άνοιξη, κάθε χειμώνα. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν αλλά γίνεται. Το πλυντήριο, παιδιά μου, πρέπει να μπαίνει έτσι ακριβώ όπω μα το είπανε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν. Βεβαίω είναι με τι μεθόδου. Έχει πάρα πολλέ προτάσει εδώ ο αστρολόγο επιστήμονα. Γιατί έχει και για να κόψουμε το τσιγάρο συγκεκριμένη μέθοδο. Αχ, ναι, παιδιά. Συγκεκριμένη περίοδο. Τελείωσε. Και μόνο το τσιγάρο, όχι τα τσιμπούκια. Αυτό θα το κάνουμε την τελευταία μέρα στο χάσιμο σελήνης. Είναι καθαρά και μόνο για το θέμα του τσιγάρου. Δεν έχει να κάνει για και κάποιον... Και το πουρο μπορεί να κοπεί τότε. Όχι. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την πίπα. Καθόλου. Ναι. Έχει να κάνει ξεκάθαρα μόνο για το τσιγάρο. Άλλο το τσιγάρο, άλλο η πίπα. Ναι. Έχει τεράστια διαφορά. Πότε κόβεις το τσιγάρο, λοιπόν, κρατήσατε σε χάση φεγγαριού. Τα έχω χάσει, τα γιατί έχω κρατήσει μόνο τις ημερομηνίες για να βαράω τα τέτοια να μεγαλώνουν. Σωστή, καλή, αυτό. Είναι το πιο ναι, γιατί... Είναι στο Σκορπιό, στη σελήνη, στο Σκορπιό με κάτι. Τώρα τα άλλα δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Ας μην το κόψουμε. Ωραία. Λοιπόν. Παιδιά, το βαρεμένο, όταν δούλευε εδώ, τον φωνάζετε, κύριε βαρεμένο.